Γεια σας, κύριε Κανέλη. Κυρία Λιάνα Κανέλη, γεια σου, Λιάνα. Καλημέρα, όχι, δεν θα δαγκώσω. Δεν έχω δαγκώσει. Η Λιάνα, μέχρι... Ούτε πρόκειται να δαγκώσω. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι εξάρτηση, δεν το συστήνω σε κανέναν, ναι, θα έπρεπε... Ακόμα... Οι άνθρωποι να μην καπνίζουν, το λέω. Το έχετε κόψει ποτέ? Σε όλους τους τόνους, έχω δοκιμάσει, το έχω καταφέρει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν το πιστεύω. Είναι από τα ελαττώματά μου. Εύχομαι να είναι το μόνο. Πολύ απλά. Είναι εδώ και ο Σταμάτης. Και κυρίως την απλά από τη μόνο εμένα, ναι. Σέβομαι όλους τους άλλους, σέβομαι όλους τους χώρους, όπου μπορώ. Και εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι άλοθη για μία σειρά από πράγματα. Έτσι, γιατί ξέρετε, έτσι. Και αυτή η είδηση πήρε την διάσταση που πήρε επειδή πρόκειται για κάπνισμα. Αν εκείνη την ώρα τι κάπνισμα ζητούσε καραμέλες, δεν θα το είχατε κάνει θέμα. Έτσι, έτσι. Θα είχατε την βεβαιότητα. Γιατί στο νοσοκομείο είναι περίεργο να καπνίζει κανείς, γι' αυτό ενώ καραμέλες μπορεί να φάει. Ναι, θα είχατε την βεβαιότητα. Όχι, εξαρτάται. Θα είχατε τη βεβαιότητα. Και δεύτερον, πάτε και στην αντίληψη και το ξεχνάμε όλοι ότι αν κάποιος θελήσει να φύγει από το νοσοκομείο, υπογράφει ένα χαρτί και φεύγει. Ότι έφυγε χωρίς να υπογράψει ένα χαρτί ο άλλος, για παράδειγμα. Η ανήλικη επίσης δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει ούτε με χαρτί. Κοιτάξτε, να δείτε. Πρέπει τώρα να πάει ο κηδεμόνας. Άμα θέλετε να ανοίξουμε μια ολόκληρη ιστορία νομική, από την ώρα που μιλάμε για παιδοψυχιατρική κλινική, εγώ σηκώ τα χέρια ψηλά και δεν μιλάω, δεν ανακατεύομαι. Δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο λόγος. Έτυχε λοιπόν να είναι το τσιγάρο και επειδή το τσιγάρο, άμα το βάλετε σε τίτλο, θα γίνει ένα θέμα πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Θα ανοίξει και μια συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά ζούμε σε μια εποχή, επιτρέψτε μου να σας πω, που έχει μπει σε τίτλο η έννοια του πυρηνικού πολέμου και δύο κόσμους ζουν στα κάγκελα με την τρίχα σηκωμένη, κάθεται και το συζητάει. Αν θα είναι μικρά τα πυρηνικά, αν θα είναι μεγάλα τα πυρηνικά, πότε θα τα χρησιμοποιήσει, πώς θα τα χρησιμοποιήσει, τι θα συμβεί, δεν ξέρω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που η λέξη Χιροσίμα και η λέξη Ναγκασάκι εξακολουθούν να με παραλύουν εσωτερικά, να με διαλύουν σαν άνθρωπο. Να θεωρώ ότι είναι όχι οπισθοδρόμηση, είναι εκβαρβαρισμός και της τελευταίας αντίληψης του σκέπτομαι. Λιάνα, του κόντου, να τα βάλουμε, σε μια σειρά. Δεν είναι μπορώ πολύ να καταλάβω. Σοβαρό το θέμα που λες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα που λες και οι απειλές που έχουν διατυπωθεί, αλλά και η προετοιμασία που έχει γίνει από την πλευρά του Πούτιν. Δεν με απασχολεί από πιανού την πλευρά. Εγώ μιλάω για όλους τους υπόλοιπους που συζητάμε για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν πρέπει να πάψω να είμαι δημοσιογράφος επειδή είμαι 23 χρόνια βουλευτή. Λοιπόν, η αντίληψη. Τον πόλεμο κάποιος τον συνδυάζει. Ας τα συνδυάζεις εσύ. Η αντίληψη του πολέμου, Μαρία μου. Η αντίληψη του πολέμου είναι μία. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Φυσικά. Δεν χρήζει ανάλυση τι είναι πόλεμος. Ούτε ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Δεν έχει σημασία ποιος επιτίθεται. Αν είναι δίκαιος ή άδικος. Δεν έχει σημασία ποιος επιτίθεται. Όταν ο φασισμός ή ο ναζισμός χτύπησε την αλλού πόρτα. Θέλω να καταλήξω. Ήταν το ίδιο πράγμα να συζητάμε περί πολέμου. Δεν βιάστηκα. Πέσε στην παγιδούλα. Στην παγιδούλα δεν πέφτει κανείς. Είναι πόλεμος. Ενισχυτικό μιας αντίληψης είναι αυτό το πράγμα. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ο πόλεμος είναι πόλεμος και η ειρήνη είναι ειρήνη. Όροι παλιοί παπανδραϊκοί του τύπου μη πόλεμος και μη ειρήνη δεν υπάρχουν. Υπάρχει πόλεμος και υπάρχει και ειρήνη. Σωστά. Στον πόλεμο υπάρχουν αντίπαλα μέρη. Σωστά. Τώρα, ο πόλεμος δεν αλλάζει σαν είδηση. Μην τρελαθούμε δημοσιογράφοι. Είναι πόλεμος. Σωστά. Αλλάζουν οι πρωταγωνιστές. Αλλάζουν τα μέσα του πολέμου. Αλλάζουν οι επιπτώσεις του πολέμου. Σε πληθυσμούς και σε χιλιαδιό. Αλλά τώρα να φτάσουμε στον 21ο αιώνα να συζητάμε για το ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκοσμίου, λες και είναι. Στο επόμενη παράσταση που θα ανεβεί στο θέατρο. Να συζητάμε για τον πυρηνικό πόλεμο, λες και δεν αφορά σειρά την ανθρωπότητα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε ένα πόλεμο όμως σε εξέλιξη. Πώς δεν έχουμε? Ο οποίος είναι ο ενεργειακός. Δεν έχουμε πόλεμος. Ένα μόνο, έχουμε πολλούς. Ναι. Εγώ θα το περιορίσουμε στον ενεργειακό και στον οικονομικό, όπου έχει δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Γιώργο μου, ενεργειακός και οικονομικός ήταν και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος. Αυτά ήταν τα αίτια. Το χρήμα είναι αιτία πολέμου. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είτε θέλετε να χρησιμοποιήσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο καπιταλισμός, υπεριαλισμός. Θέλετε να τα βγάλετε από τη μέση. Θέλετε να λέμε για το χρήμα. Θέλετε να λέμε για την πλουτοκρατία. Θέλετε να λέμε για τα μονοπόλια. Θέλετε να λέμε για το ζωτικό χώρο. Ο πόλεμος αυτός λοιπόν τρέχει. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ μίλησα δημοσιογραφικά τώρα. Όπως μιλάμε για το τσιγάρο και για τις βλεβερές του επιπτώσεις εύκολα, φτάσαμε στο ίδιο χαμηλό επίπεδο, σοβαρά μιλάω, να μιλάμε για τον πυρηνικό πόλεμο. Μάλιστα.
Και για το αν τα πυρηνικά θα βγούνε και αν δεν θα βγούνε. Καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Πάμε στην καθημερινή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς φτάνουμε στην παγκοσμιοποίηση και μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση όταν αφορά τις μεταφορές, το στάρι, το χρήμα, τα νομίσματα. Ναι, ωραία η κριτική, αλλά τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το χρήμα, τι να κάνουμε. Πάλι μπερδεύουμε τις λέξεις. Το ακούω και δεν μπερδεύω καμία λέξη. Συγγνώμη, παρακαλώ. Δεν είναι κριτική. Δεν είναι κριτική. Είναι σχολιασμός μιας ευκολίας. Σχολιασμός είναι, δεν είναι κριτική. Απειλεί κάποιος με πυρηνικό πόλεμο. Είναι πάρα Όχι πολύ κάποιος, να γίνεται. Ο Πούτιν, ναι, ο συγκεκριμένος απειλεί ο Ρώσος πρόεδρος με πυρηνικό πόλεμο. Πώς να μην το συζητάμε αυτό. Μα να το συζητάμε. Να μην το συζητάμε με την ελαφρότητα και την. Σαν να μιλάμε, λέτε, σαν να για, μιλάμε κάτι... για το τσιγάρο. Μάλιστα, αυτό μάλιστα, εννοούσα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν το συνέδεσε με το τσιγάρο. Ναι. Αν θυμάστε, η φράση μου άρχισε. Απορώ πως δεν μας έχει σηκωθεί η τρίχα να μην πέφτει. Και να είμαστε όλοι στο πεζοδρόμιο για να σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι γιατί σταματάει το συζητάμε, ο Πούτιν με πεζοδρόμιο. Γιατί δεν τον βλέπω καθόλου συνεργάσιμο και καθόλου συνεννοήσιμο. Κοίταξε να δεις. Όποτε διεκπαιρεώθηκαν οι πόλεμοι και όποτε σταμάτησαν οι πόλεμοι, ήταν υπόθεση των λαών. Οι πόλεμοι σταμάτησαν στο λοιπόν Ραγκασάκι και στη Χειροσύμα με μια μπόμπα. Όταν μιλάς για λαό, κάνεις λάθος. Αυτό είναι κομμάτι της προπαγάνδας. Δεν σταμάτησαν εκεί. Έχουν προηγηθεί 5 χρόνια ματηρά. Δεν σταμάτησαν. Να έρθουμε όμως στα μεγάλα προβλήματα. Εκεί συνδικολόγησε η Ιαπωνία. Και θυμίζω ότι αυτοί που έριξαν τις βόμβες στην Ιαπωνία, αν θες να το πάμε λίγο σε βαθύτερες αναλύσεις, για να μην κοιμίζουμε και τον κόσμο, αυτοί που έριξαν τη βόμβα και είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν οικονομικά μια τέτοια βόμβα και να τη ρίξουν και να αντιμετωπίσουν και τις επιπτώσεις, είναι οι ίδιοι που εξοπλίζουν σήμερα την Ιαπωνία και είναι οι ίδιοι που επενδύσανε στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Και είναι επειδή είναι οι ίδιοι που επένδυσαν στη Φουκουσίμα και έγινε το πυρηνικό ατύχημα, εγώ πιστεύω ότι όταν φτάσεις σε αυτά, συζητάς για την πυρηνική ενέργεια, τη χρήση της, ποιος την έχει στα χέρια του τώρα, και τη σκοπεύει να την κάνει. Τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη. Τώρα στα ας έρθουμε εδώ. Τώρα. Μισό λεπτό. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ενεργειακή κρίση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Ακούμε, για παράδειγμα, και θέλαμε το σχολείο σας και γι' αυτό, ότι τα εμπορικά καταστήματα σκέφτονται να αλλάξουν το ωράριό τους, να κλείνουν νωρίτερα προκειμένου να εξοικονομήσουν. Να πηγαίνουμε με κουβέρτες, να σβήνουμε τα φώτα. Αυτό εσείς πώς το ακούτε? Να κάνουμε οικονομία. Στην Ευρώπη, ας πούμε, έχουμε ακούσει πολλά τρελά. Κοιτάξτε, πώς θέλετε να τα ακούσω? Κουβέρτες. Σαν ανακτισμένος άνθρωπος το ακούω. Γιατί αυτοί που μου το συστήνουν είναι αυτοί που έχουν ληστέψει και έχουν σκοταδιάσει ολόκληρο τον κόσμο. Καλά, τώρα μην τρελαθούμε. Συγγνώμη, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Μα τελειώσω τη φράση μου. Ίδιοι μισό λεπτό. Θα παρέμβω βεβαίως, γιατί αυτό που ακούω είναι τρελό. Να απαντήσω. Αν πρόκειται να γίνει καταστροφική η συζήτηση, θα το ξέρω. Να ολοκληρώσει και σε μάτια. Δεν την έκανα. Να απαντήσω. Αγόρι μου γλυκό, να απαντήσω. Να απαντήσω και μόλις απαντήσω. Κάνε ό,τι σχόλιο θέλεις μετά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Με ρώτησε. Ελάτε, κύριε Κάνε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι να σχολιάσω τι. Το ότι μας προτείνουν μέτρα. Ξαναγυρίζοντας στην ατομική ευθύνη των πολιτών και στο ζήτημα ότι οι πολίτες είναι αυτοί που πρέπει να κόψουν από την κατανάλωση, αλλά κανένας άλλος δεν πρέπει να κόψει από τα κέρδη του πουθενά τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Επειδή οι Γερμανοί πρέπει να ξαναδώσουν τώρα 200 δισεκατομμύρια για να ενισχύσουν τη βιομηχανία τους και την πρωτοπορία τους στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα άλλα 100 δισεκατομμύρια που το ξεχνάμε όλοι, για να στήσουν το στρατό που δεν είχαν. 200 και 100, 300 δισεκατομμύρια. Αν αυτά τα δισεκατομμύρια δεν πηγαίνανε εκεί, θα έπρεπε να ζεις εσύ με ηλεκτρική κουβέρτα? Όχι. Θα έπρεπε εσύ να ζεις με το ντίζελ παραπάνω από τη βενζίνη? Όχι. Θα έπρεπε να αναρωτιέσαι γιατί το πετρέλαιο ακριβένει, η βενζίνη ακριβένουν όλα, ενώ το πετρέλαιο πέφτει αυτό στις τελευταίες εβδομάδες? Όχι. Το πετρέλαιο έφτασε 80 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα ήταν στα ύψη. Το χρηματιστήριο που έχει γίνει και το παιχνίδι που γίνεται γύρω από την ενέργεια, από 10, 20, 30, 50, 3, δεν με ενδιαφέρει, μονοπόλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την Ολλανδία, μια χώρα μεγέθους Ελλάδας, η οποία έχει εκείνο το χρηματιστήριο της ενέργειας, με το οποίο παίζονται κάθε μέρα η τύχη σου και η τύχη μου, ερχόμαστε και συζητάμε για μέτρα έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο οικειοθελούς συσκότησης. Αυτό μας λένε να κάνουμε, να κάνουμε οικειοθελή συσκότηση. Στον πόλεμο τι έκανες, έβαζες μαύρα πανιά στα παράθυρα για να μην φανεί η λάμπα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση? Δεν μπορώ, πρέπει να πάμε. Αυτή η κατάσταση, αντιμετωπίζεται πρώτα απ' όλα με την απεξάρτηση από αυτό το χρηματιστήριο. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή. Πώς θα γίνει? Μπορούσε να γίνει. Μπορούσε να γίνει. Τώρα. Βεβαίως μπορούσε να γίνει. Βεβαίως μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί, με κυριολεκτικά εθνική αντίληψη και εκμετάλλευση των ενεργειακών μας πηγών. Ο τρόπος που κλείσαμε το λιγνίτι και ο τρόπος που ξανακλείξαμε το λιγνίτι μας έφερε μπροστά σε καθυστερήσεις. Ένα.
η εκτίμηση και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το ενεργειακό στην Ελλάδα, με μια αξιοποίηση όλων των πηγών που έχει η χώρα, από τον ήλιο, από τα θερμοηλεκτρικά, από τα υδροηλεκτρικά, από το λιγνίτη, το καθένα με επιστημονική ανάλυση, με επιστημονικό τρόπο και κυρίως εξαφανίζοντας από το δημόσιο αγαθό, και αυτό είναι πουτσούζιος πολιτική θέση δικιά μας, εξαφανίζοντας από το δημόσιο αγαθό που λέγεται ενέργεια, την έννοια του κέρδους. Για μας, όσο υπάρχει κέρδος, θα υπάρχει και κερδοσκοπία. Όσο υπάρχει κέρδος και αναζήτηση χρημάτων από την ανάγκη του άλλου, θα υπάρχει και αύξηση της προσδοκίας για κέρδη. Για να ευκαιρία είναι όλα αυτά για να γεμίσουν οι τσέπες, για παιδιά. Να κάνουμε και διάλογο. Έλα, θα συμφωνήσω πάρα πολύ με ένα πράγμα από όλα όσα είπε η κυρία Κανέλη, της οποίας... Τυχερή είναι, αφού βρέθηκε και ένα. Την γνωρίζω χρόνια και τη σέβομαι γενικά για τις απόψεις της. Αλλά μπορούμε όντως να απεξαρτηθούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, αλλά όχι σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν, και φαντάζομαι ότι η θέση του ΚΚΕ είναι τέτοια, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το πώς διαπραγματευόμαστε τις τιμές, αλλά ότι υπάρχει σπανιότητα του αγαθού. Έχει έρθει ο Πούτιν, έχει κόψει τις τρόφιγγες, δεν έχουμε από αλλού. Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Παρεμπιπτόντως, και επειδή μίλησε και για το λιγνίτη, ο λιγνίτης στην Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το φυσικό αέριο, το οποίο το επιλέξαμε στο προηγούμενο διάστημα για να σώσουμε τον πλανήτη. Αν λοιπόν δεν θέλουμε και στα θέλουμε σοβαρά να καίμε καύσιμα. Σοβαρά, να τελειώσω κι εγώ όμως το Αλιάνα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ο λιγνίτης λοιπόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το υποκαταστήσει αυτό. Και επίσης τα προηγούμενα χρόνια, που δεν θυμάμαι το ΚΚΕ καθόλου να φώναζε, δεν είχαμε επενδύσει ούτε ένα σέντ σε υδροηλεκτρικά, απαντήστε, σε φωτοβολταϊκά, σε ανεμογεννήτριες. Πουθενά. Αλλά το ΚΚΕ δεν είπε κουβέντα τότε. Θυμάσαι... Πήγαινε στα άγραφα αντίθετα. Όχι. Και έκανε φασαρίες. Ωραία, για να μην βάλουμε ανεμογεννήτρια στα νησιά. Το ότι δεν θυμάσαι είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν είναι του ΚΚΕ. Όχι, είναι δεν θυμάμαι ημέρα. Γιατί δεν συνέβη. Μπορώ να σου φέρω, κάνεις λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος, με βέβαια. Δεν έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, θα στείλω ευχαρίστω. Ωραία. Να σου φέρω πόσες ερωτήσεις, πόσες τοποθετήσεις στη Βουλή. Θα απαντήσω με χιλιάδες συγκεντρώσεις του ΚΚΕ που δεν θέλανε ανεμογεννήτριες. Με συγχωρείς, το πού θα μπει μια ανεμογεννήτρια. Δεν θα το αποφασίσει το ΚΚΕ αυτό. Και πώς θα μπει μια. Όχι, θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, θα αυτό το αποφασίσουν οι κάτοικοι των περιοχών, θα το αποφασίσουν οι άνθρωποι που βλέπουν τον τόπο τους δεν να ρημάζεται. Δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ αν συναποφασίσουν. Και τον τρόπο με τον οποίο θα τις βάλεις και το πού θα τις βάλεις είναι μια άλλη ιστορία. Κάποιοι πιστεύαν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βάλεις ανεμογεννήτριες στη Μακρόνησο. Και ο λόγος δεν ήταν. Γιατί να μην για βάλουμε να πέσει. Δηλαδή στη Μακρόνησο. Μα δεν ήταν ο λόγος για να πέσει λοιπόν, η τιμή του ηλεκτρικού. Να το προχωρήσουμε. Ούτε και ο τρόπος να το εγώ διαφωνώ με αυτά που λες εσύ, για το που θα βάλουμε. Να κάνουμε μια ιδιαίτερη κουβέντα για τις ανεμογεννήτριες. Όχι, αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, και το ξέρεις καλύτερα από θέλω μένα. Να, θέλω, δεν είναι δικό σου για να μου μιλάς για έλλειψη εξάρτησης. Θέλουμε, ούτε για σωτηρία του πλανήτη. Μου, η πράσινη ανάπτυξη είναι κάτι μου, το οποίο προωθείται και διεκπεραιώνεται από τους μολυντές του κόσμου. Για να μου, α, ναι, αυτό πρέπει να χωνέψει. Πάντα υπάρχει ένας ο οποίος φταίει. Σαμάτι, και δεν είναι ποτέ το Για μα γιατί δεν είναι το ΚΚΕ, κυβερνάει το ΚΚΕ, πήρε απόφαση. Αυτή τη στιγμή. Σοβαρά, δηλαδή. Θα κρίνεις το ΚΚΕ για τις θέσεις του από την ώρα που δεν κυβερνάει. Όσο θέλεις. Λιάννα μου, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος βλέπει κόσμος, την ακρίβεια. Ένας τεράστιος κόσμος. Βλέπει την εσχροκέρδεια. Τεράστιος. Τεράστιος. Την εσχροκέρδεια, έτσι. Εδώ υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Μην πάμε στο ότι δεν έγινε, γιατί πράγματι σε πολλά από αυτά που λες συμφωνώ. Τώρα που μιλάμε. Έτσι. Τώρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πώς μπορεί αυτός που μας παρακολουθεί να πει θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια και δεν έχω τη δυνατότητα. Ας πάμε στην τροφική αλυσίδα. Πώς ανεβαίνουν τα τρόφιμα. Ναι. Πόσο κεφάλι πρέπει να σηκώσεις απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Έχει αυτός ο τόπος ή δεν έχει τις δυνατότητες να παράξει και σφιτάρι και ζάχαρη και αλεύρι. Έχει ή δεν έχει. 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 Ωραία. Πού είναι το σχέδιο για να παράξει. Πού είναι έχει. Το σχέδιο για να παράξει. Γιώργο, και να παράξει, έχει. Να παράξει έχει, με έχει, τέτοιο και τέτοιο. Έχει τη γη. Δεν έχουμε εργάτες να μαζέψουν τις έλιες. Άλλο αυτό. Φέρνουμε απ' έξω αν μπορούμε. Άλλο αυτό. Μα και αυτό ζήτημα πολιτικό είναι. Και αυτό είναι απολύτως βαθύτατα ζήτημα πολιτικό. Και προσωπικό. Κανείς από τις έλιες δεν θέλει να μαζέψει έλιες. Γιατί θέλανε να τους κάνουν όλους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή διάβαζα σήμερα στις επαρχιακές εφημερίδες, γιατί εγώ από τις 5.30 ώρα το πρωί διαβάζω ό,τι προλαβαίνω και ό,τι μπορώ. Σοβαρά σας το λέω, λείπουνε χέρια. Λείπουνε χέρια να μαζέψουν τις ελιές, λείπουνε χέρια εδώ, λείπουνε χέρια εκεί. Ήθελα να ξέρω ποια εκπαιδευτική κουλτούρα, ποια κοινωνική κουλτούρα, ποια αντίληψη, ποιος τρόπος. Εδώ μιλάμε για καινοτόμο γεωργία και μας λείπουν τα βασικά.
Μιλάμε για να παράξουμε μόνο εξαγώγημα είδη, τα οποία μπορεί να είναι πολύ ωραία ζητούμενα προς τα έξω. Και θα έχουμε έλλειψη σε γάλα. Οι άλλοι σπάζουνε. Μιλούσαμε... Μα δεν πάει να γίνει κανένας κτηνοτρόφος. Άπειρα... Μα γιατί δεν πάει να γίνει κτηνοτρόφος. Φαντάζομαι δεν θέλει, αλλιώς θα πήγε. Πά σοβαρά. Πάλι στην ατομική ευθύνη. Βαγγέλη, μια κουβέντα. Βαγγέλη, μια κουβέντα και θα διαφανώς. Αν θέλει κάποιος πάει γίνεται κτηνοτρόφος. Αλλά δεν θέλει. Μια κουβέντα, Βαγγέλη, για να πάμε για διαφημίσεις. Εδώ αυτή που ήταν κτηνοτρόφοι. Σωστά. Ήταν αγρότες και τα εγκατέλειψαν. Από πότε τα εγκατέλειψαν. Βαγγέλη, σταμάτησε παρακαλώ. Μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά. Βαγγέλη, μια κουβέντα, μια κουβέντα. Πρόλαβε, μίλησε, πρόλαβε. Έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το παραγωγικό μοντέλο κτλ. Νομίζω ότι η Λιάνα έχει. Συγγνώμη που το λέω, Λιάνα, ως δημοσιογράφη μιλάμε. Πού ήταν συγγνώμη εμένα, ναι. Πού ήταν λες ότι θέλεις. Επειδή είσαι και βουλευτής. Δημόσια πολιτεύομαι. Δεν διπολιτεύομαι ιδιωτικώς. Πες ό,τι θέλεις. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που είπε όσον αφορά τις αντιδράσεις του ΚΚΕ. Υπάρχουν πολλές ποικίλες και πολύ συχνές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Επίσης στη χωροταξία των ανανεώσιμων πηγών. Θα μου επιτρέψεις και εμένα, είναι ο φθηνός αντικομμουνισμός, είναι και αντιεπιστημονικός, ξέρεις, έτσι. Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στις ανεμογεννήτριες. Ναι, ναι, αυτό λέμε. Είπαμε ποιες και πού. Θα βρω τώρα 50 φορές. Ποιες και πού. Παιδιά, τώρα θα πούμε στον κόσμο ο οποίος δεν έχει να φάει ότι ξέρεις κάτι η ανεμογεννήτρια. Μα δεν είναι οι ανεμογεννήτριες που δεν έχει να φάει. Ο καπιταλισμός είναι που δεν έχει να φάει. Έλα τώρα. Ενώ με Σοβιετική Ένωση θα είχαμε να φάμε. Φοβερό επιχείρηση. Πάντω λίγο στρατό καλύτερο θα είχε από αυτό που πάει σήμερα ο Πέτρο. Μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Εάν εσείς μειώσετε το ωράριο και υποτεθείστε τώρα στον 21ο αιώνα, γιατί να υπάρχει ωράριο εβδομαδιαίο 45 ωρών, δεν θα το θέσω σήμερα εδώ. Τώρα θα μπορούσαν οι άνθρωποι να δουλεύουν 35 ώρες. Καλά, αυτό είναι μια άλλη... Δεν θα το ανοίξω. Αυτή τη στιγμή μεταξύ ενεργειακού κόστους και εργασιακού κόστους, εσείς παρουσιάζεστε να κάνετε οικονομία για να μην τα βγάλετε πέρα με το χαμηλό σας τζίρο και την ίδια ώρα όλα τα τέρατα γύρω που έχουν συρρυκνώσει το τζίρο σας θα λειτουργούν και με 9 και με 10 και με 15 ώρες και με 12 ώρες ωράριο. Αυτό σε τι θα βοηθήσει την αγορά και εσάς. Δηλαδή ο εργαζόμενος θα δουλέψει με λιγότερη ώρα. Προϊόντα. Εσείς θα κάνετε οικονομία και δεν θα πάει στο μολ ή στο πολυκατάστημα να ψωνίσει αυτά που θα ψώνιζε από εσάς. Με ομοειδή προϊόντα. Με ομοειδή έχετε προϊόντα. Δίκιο, κυρία Κανέλη. Έτσι. Έχετε δίκιο, κυρία Κανέλη, σε αυτό που λέτε. Θέλω να σας πω όμως ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία της κρίσης θα κριθούμε όλοι. Θα κριθούν οι πολυεθνικές εταιρείες, θα κριθούν και τα μολ και καλώς ή κακώς θα πρέπει και αυτοί να ακολουθήσουν μια τέτοια τακτική, διότι αν μη τι άλλο έχουμε ανάγκη από εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν δεν το κάνουν, τότε καλό είναι να τους κρίνει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για να μου να πάμε και με τους υπόλοιπους. Όχι, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να θυμηθεί όμως την κουβέντα. Συζητάμε για κουβέντα μόνο. Όταν έχουμε συζητήσει και έχουμε αποδεχτεί άνοιγμα τις Κυριακές στα μαγαζιά. Έλεος, πώς θα την κάνετε την οικονομία. Εδώ την αργία της Κυριακής καταργήσαμε στις μισές μέρες του χρόνου. Να δώσουμε το σήμερα και να το καταθέσω στο τραπέζι. Όταν μιλάτε για πολιτική και για ταμείο και για ενέργεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει οικογένεια. Έχει κατεβήσει, αν και το κείμενο είναι με τον αναπήρων στον δρόμο. Υπάρχει οικογένεια με 3 ανάπηρα άτομα. 3. Από τα οποία το ένα χρειάζεται και μηχανική υποστήριξη στην κίνηση. Και τους κόψαν το ρεύμα για 1.000 ευρώ. Δεν μιλάω για έρανο. Μιλάω για πολιτική, η οποία όταν απευθύνεται στους αδυνάμους, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιους τους κατέστησε αδύναμους και ποιος τους διατηρεί σε αδύναμη θέση. Αλλιώς θα πηγαίνουμε με κλήρωση και με εράνους. Πώς θέλει να σας τα λέω. Ρωτήστε τον κύριο Σκουρνέτη που ήταν εκεί που οικονομία. Μετά θα μας λέτε δεν φωτίζουμε καλά. Δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Δεν θέλω να ρωτήσω πόσοι από εδώ μέσα έχουν πάρει αύξηση τα τελευταία 10 χρόνια. Ας το καλύτερα. Γιατί όταν μιλάμε για εργασία, απασχόληση και φως μαζί, όλα μαζί τρουλουμπούκι και δεν ξεκινάμε από μία συγκεκριμένη υπερπίου και πώς, και ποιος θα έχει στα χέρια του, τότε δεν μπορούμε να γενικέψουμε τη συζήτηση. Βέβαια μπαίνει το θέμα των δυνατοτήτων και μπερδεύουμε. Οι δυνατότητες αυτού του τόπου είναι δυνατότητες για έναν τόπο αυτάρκη, στο επίπεδο και του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Έναν τόπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει, να μην έχει αποβιομηχανιστή, λοιπόν, και θα μπορούσε να μην έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική παραγωγικό μοντέλο που καταντάει ένα πουλ στο οποίο μπαίνουν μέσα οι αδύναμοι.